Γιάννη, θα κάτσουμε γιατί η κουβέντα στο γραφείο καλή, ωραία και τα λοιπά, αλλά πρέπει να κάνουμε και μια εκπομπή που λέει και μια ψυχή. Here we are. Καλημέρα. Καλημέρα. Πρώτον, να βάλουμε τα ακουστικά μας. Να πω εγώ. Να πω εγώ που να πεις, να πεις. Πρώτον, είναι αυτό που λέμε, δεν έπαθαν και τίποτα. Όχι, πάθανε. Καταλαβαίνεις, εννοώ, αν περάσουνε δεν πάθανε και τίποτα. Εντάξει, το αν περάσουνε, το πώς θα περάσουν. Μπράβο, πάθανε, λοιπόν, πάθανε, δύο, κυρία, πάθανε. Αλλά θα ξεκινήσω, το θέμα είναι, θα μάθουνε. Θα ξεκινήσω με το προσωπικό δράμα. Δεν σου φταίει κανείς. Γελάει ο Γιάννης. Εννοείται. Έπρεπε να έχεις ανοίξει τη σαυροφυλάκιο τώρα. Εννοείται. Να με έπαιρνες τηλέφωνο, λοιπόν, και να μου λέγες, Γιαννάκη, μόνο σου σήμερα, τα λέμε από Δευτέρα. Λοιπόν, αλλά... λοιπόν, θα σας πω τι έχει γίνει. Γιατί αυτό που λέμε, που το έχουμε πει πολλές φορές, το στοίχημα κτλ. Μετά το Euro δεν είχα κάνει μια αυτό κτλ. Όπως περισσότερο μια παύση αυτά κτλ. Δεν ασχολούμουν. Λοιπόν, και λέω χθες δεν κάθομαι να δω λίγο, είχα και οδοντίατρο. Καλά, δεν είχε και αγώνες για να ασχοληθείς. Ναι. Το Euro, είχε. Εντάξει, όχι, οι ψαγμένοι παίζουν κάτι MLS, κάτι Νορβηγίες, κάτι τέτοια. Γκολ, γκολ, γκολ. Πολύ γκολ, πολύ γκολ, Γιάννη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Και λέω, δεν κάθεσαι να δει λίγο και αυτό, είχα γυρίσει να δεις λίγο ΕΣΕ και τα λοιπά. Φεύγει, βγαίνει ο ΕΣΕ, δεν είναι εκεί. Ήταν εκεί. Ναι, ήταν βασικό, έφυγε στο 60, δεν είναι εκεί το θέμα μας. Ναι. Το θέμα μας είναι ότι βάζει τον κόλλη Αργεντίνη. Όχι, θα μπορούσα να μου λέγες, έφυγε ο ΕΣΕ και χάσανε. Όχι, δεν έφυγε. Λοιπόν, και λέω, ωραία, πάει το μάτσα, θα βάλει και άλλο κόλλη Αργεντίνη. Ναι. 4 ώρα ήταν νωρίς αυτό. Ναι. Παίζουμε λοιπόν ένα χιδίο. Ήταν η Αργεντίνη. Μαρόκο-Αργεντίνη ήταν. Άιβαλε και το χιλιακάλυψη, δηλαδή. Ναι. Είναι καλό. Γιατί δεν ήξερα αν θα βάλει γκολ γρήγορα και θα πηγαίνει και διπλό. Ναι. Το πέρα, δεν ξέρω. Για κάλυψη το κάτσε. Ναι. Δεν ξέρω. Γιατί ξέρει αυτά τα μάτσα. Μπα βάλει γκολ στο 85 και να βάλει και καπάκι τέτοιο. Περίεργο. Λοιπόν, πάμε στο εκεί το πέρα. Στο 84 βάζουμε κι άλλο ένα γκολ η Αργεντινή. Σε άλλο ένα στοιχηματάκι. Μπαίνει το γκολ, σηκώνομαι πάνω. Λέω, μην τολμήσει και το ακυρώσει σε αυτή την τραγική φιγούρα των διαιτητή. Και τα λοιπά. Μένουμε έτσι. Το πήραμε τα στοιχήματα και εντάξει, λέω: μωρέ, θα γυρίσουν. Διαβάζω κιόλας, βλέπω στα ξένα αυτά και τα λοιπά. 2-2 το αποτέλεσμα. Όπου τρέλα, λέω: το πήραμε. Α, και αποτέλεσμα το πήραμε. Βέβαια. Κανονικά. Βγαίνω και στον Πετρά να δώσω το βράδυ ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Λέω: και ευτυχώς πήραμε το στοίχημα. Εγώ πανηγύριζα. Δύο, βέβαια. Πάρε καμπάρι, τι έχει γίνει. Πανηγύριζα ακόμη ο δικό σου, ναι. Και ξαφνικά βλέπω. Λέει παροδία, λέει. Βγήκε, λέει, και το ακύρωσε. Οκ, λέω. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Μπορεί το ακύρωσε μετά. Μπορεί. Ναι, βγήκε μια μισή ώρα, λέει, μετά. Για να τελειώσει το παιχνίδι. Ναι, έχουν γίνει τέτοια επικά πράγματα. Έχουν πει οι μαροκινοί, τη κακομοίρα γίνονταν. Σοβαρά μιλάω. Ολυμπιακοί αγώνε κάτω, αλλά ναι. Έχουν πει οι μαροκινοί, τα έχουν κάνει ρόιδο. Λοιπόν. Φέρτε τον στα ντέρμπι. Λοιπόν, φέρτε τον στα playoff. Κάτσε να τον βρω, γιατί πραγματικά το κόπι τον έχω δει. Έχει έρθει σε εμά. Λοιπόν, μπάστο. Θα πανηγυρίζουν ομάδε, θα γίνονται απονομέ και θα κυρώνει γκολ. Έχει δώσει εντάξει, Γιάννη. Έχει πάει λίγο το Μαρόκο, λίγο εμά, αλλά και οι μαροκινοί. Πέφτουμε το παραμικρό, ρε παιδί. Μαρόκο έχω δει μέχρι ξεστή. Το πρώτο γκολ. Το πρώτο γκολ. Το πρώτο γκολ, γιατί μετά. Στο δεύτερο γκολ. Πέφτουν με το παραμικρό. Ωραίο γκολ το. Και γενικώ, ναι, και ωραίο ματσάκι να δει. Και εξέδρα, ναι. Καλά. Δηλαδή, εξέδρα το Μαρόκο στην Γαλλία. Ποιο θα έχει εγώ. Λοιπόν. Και ωραίο ματσάκι αυτό και τα λοιπά. Λοιπόν, εντάξει, ο διαιτητή. Α, τι έκανε στο τέλο. Αυτό είναι το τελευταίο. Λοιπόν, εντάξει. Σπρώχνουμε λίγο Αργεντινή, αλλά και η Μαρκινή το παρακάνουν. Πέφτουμε, ναι, από το παραμικρό. Ναι. Όπου το κορυφαίο έχει γίνει το εξής. Έχει γίνει μια κάθετη στην περιοχή του Μαρόκου. Ναι. Και όπως πάνε, πάει ο παίκτης της Αργεντινής, ο επιθετικός, και έρινε ο ένας ο στόπερ και ο άλλος. Και βάζει κατά λάθος την τροποδία ένα στον άλλον και δίνει επιθετικό φάουλ. Να τραβάνε τα μαλλιά τους οι Αργεντινοί. Μιλάμε προς τα μάτια του. Εγώ το έχω δει από την κάμερα, δηλαδή από την τηλεόραση, ναι, το έχω καταλάβει. Ναι. Λέω, ναι, τι έκαναν ο ένας στον άλλον και δίνει επιθετικό φάουλ. Μάτσε, τελείωσε το μάτσε. Τελειώνουμε χθες την εκπομπή με τον Γιάννη και του λέω: εντάξει, ναι, παιδιά, το επιβεβαίωμα. Δηλαδή, έτσι, του λέω: η ΑΕΚ, η γελία απόδοση, τι να παίξουμε. Να παίξουμε άσο και 2,5 γκολ, ένα 40, δεν δει. Λέω: λοιπόν, να παίξουμε σκόρερ. Και του λέω: Ριβάιντε, θα βάλει ένα γκολ. Ναι. Του λέω: δεύτερο, Ιούμπισιτ, του λέω. Και του λέω: ναι, θα βάλει. Ιούμπισιτ πανηγύρισα, λέω: έξυπνο στοίχημα, Ιούμπισιτ, ναι, οπωσδήποτε. Είδα στα καλά του. Και του λέω: και τρίτο σκόρερ. Γκατσίνοβιτ, γιατί τον είχα δει στα φιλικά, σε ένα φιλικό. Ανεβασμένο. Ότι και του είχα εξηγήσει κιόλα, γιατί θα πάμε και στο θέμα μετά τη ΑΕΚ. Ότι είδες ότι άμα μαζεύουμε αρκετούς καλούς, κάποιοι στριμωχνόμαστε και λίγο. Συμβαίνει σε όλους τους ποδοσφαίριστες τους αθλητές. Το βλέπω εγώ καλύτερο τον Κατσίνοβιτς από πέρσι, να σου πω την αλήθεια. Ω, ναι, καμία σχέση. Λοιπόν, και αυτό κάνω μια δουλειά. Λέω, α, κάτσε να παίξουμε και στοίχημα. Κοιτάω αυτό. Όχι, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Δεν πειράζει, λέω στο live. Θα του παίρνω έναν-ένα στο live. Μπαίνω στοιχηματική, δεν είχε σκόρα. Όχι, λέει. Τα είχα κλειδώσει. Όχι, δεν έδινε. Ναι, δεν ήταν γύρω που εγώ ήμουν χαλαρό, σου δίνει 150. Όχι, θέλω να πω, δηλαδή, αν ήταν 2 ώρες πριν το μάτς, δεν θα έδινε σκόρα. Ου!
Θα έδινα θα πρόσωπο, 100%. Ναι, ήταν live, και, δεν έδω, και κάθομαι λοιπόν και βλέπω και το Γιώπης να σκοράρει και τον Γκαρσία και τον Κατσίνο και του λέω αγόρι μου. Η πλάκα είναι. Δεν θα πάρει. Και το κλείνω. Συγγνώμη και το κλείνω. Αφού έχει γίνει ό,τι έχει γίνει στο Μάτσα ΑΕΚ. Αφού έχει γίνει ό,τι έχει γίνει. Εντάξει, δεν πειράζει. 4-3-4-3. Α βάλουν ένα πέμπτο κόλπο. Θα σου βαρεθούν τώρα στο δεκάλεπτο. Α βάλουν ένα πέμπτο κόλπο. Τελειώσει. Πάει και ο Άμραμπατ εκεί πέρα. Ένα ωραίο πλάσε. Σήμερα αγόρι μου ήσουν χορηγό των στοιχηματικών. Εντάξει, ψιλοκοκό έτσι για να ξέρετε. Πάντα παίζουμε λίγα για να μην μα πει. Ναι, ναι. Την ώρα τη μετάδοση, επειδή είχαμε κάνει αυτή την κουβέντα, είχα στο μυαλό μου, δεν είχα παίξει τίποτα. Α, είχα στο μυαλό μου. Βάζει τον κόλλο Ubisoft, λέω, α, ο αδερφό μου λέω τώρα θα πάρει γύρω. Όχι, σου λέω ευκολάκια όλα. Μετά βάζει και ο Λιβάη που λέω, α, του στείλω καλά μήνυμα. Κάτσε εδώ και δά καφέ αύριο από τα κερδισμένα κτλ. Κάτσε δεν θυμόμουν. Αλλά ναι, μου το έχει πει. Δεν το θυμήθηκα και τη στιγμή. Σου είπα τρίτος, τρίτη επιλογή. Και ήρθα στο γραφείο και έτοιμος, αδερφέ μου, λέω, δεν έχεις παράπονες. Έτσι, δεν έχεις παράπονο κανένα, σε φτιάξω. Και έγινε, και έγινε όλο αυτό. Λοιπόν. Ωραία περνάμε. Ναι, ωραία περνάμε. Εντάξει, χθες η αλήθεια είναι ότι αλλιώς θα περιμέναμε, αλλιώς βγήκανε. Ναι. Η αλήθεια επίσης είναι ότι καλά ο Γιάννης ήταν ούτως ή άλλως στο γήπεδο, αλλά και εγώ περισσότερο είδα το παιχνίδι της ΑΕΚ, να πω την αλήθεια. Αλλά νομίζω είναι κοινός ο παρανομαστής και για τους δύο. Ότι έβαλαν δύσκολα αυτό που λέμε στους εαυτούς τους, αλλά επειδή και ο ΠΑΟΚ έχει κάνει, δηλαδή το πέναλτι που κάνει, ας πούμε, σε ένα 0, σου δημιουργεί μια ανασφάλεια χωρίς λόγο, γιατί εκεί χαλάει λίγο το παιχνίδι. Αλλά ο ΠΑΟΚ, εντάξει, έπρεπε να το κάνει, δηλαδή 4-2 να πάει πιο άνετος το Άσι Μπανιαλούκα, γιατί ξέρει, είναι σε φαβορή. Αλλά ας πούμε, σου γίνεται μια στραβή, τρως κανένα γκολ. Και μετά αυτοί αρχίζουν και σου λένε όχι, η ευκαιρία τη ζωή μα. Το ένα που λέγαμε είναι ότι ομάδες τύπου Μπάνια Λούκα, επειδή μιλάμε για το Champions League και ο ΠΑΟΚ σαφέστατα έχει δυσκολότερο αντίπαλο από τον αντίπαλο τη ΑΕΚ, παίζουν για την πρόκληση που θα τη πάει σε ευρωπαϊκό όμιλο. Και είχαμε πει ότι όλες αυτές οι ομάδες, οι οποίες να πω, ξέρω εγώ, ότι δεν έχουν περιθώρια διάκριση, να μην πω ότι δεν έχουν στον ίδιο μοίρα. Τώρα τι να περιμένει, Ίντερ, Εσκάλδες ή ακόμη και η Μπάνια Λούκα, ζουν αυτά τα ματς με πολύ πάθος, σαν να είναι όχι ακριβώς ευρωπαϊκός τελικός, σαν να είναι πρώτη αγωνιστική ομίλου Champions League, σαν να είναι play-off. Έτσι. Το ζουνε στο 100%. Και τι λέγαμε χθες, αν δεν είσαι σοβαρός και μπει σε μια διαδικασία διαφορετική και δώσεις δικαιώματα, θα την πατήσεις, γιατί τα καλοκαιρινά προκριματικά αυτό που επιζητούν κυρίως είναι σοβαρότητα από τις ομάδες που είναι φαβοροί. Όταν έλειψε για παράδειγμα στη Νέα Φιλαδέλφεια η σοβαρότητα από την ΑΕΚ, γιατί ήταν ο Μαυρογιαννίδης στο δύο και μου λέει κάποια στιγμή ο Μαυρογιαννίδης στο 4-0, Γιαννάκο, σκοτώνουμε το θηρίο. Και λέω, δεν είναι έτσι. Η ΑΕΚ είναι καλή γιατί είναι σοβαρή. Και το έχει πάει το μάτς στο 4-0. Αν πάψει να είναι σοβαρή, θα συμβούν άλλα πράγματα στο γήπεδο. Τι ήθελα και το είπα. Μιλάμε για 7-0 μάτς. Ναι, για 7-0 μάτς, αλλά τελείωσε 4-3. Όχι, και τελείωσε 4-3 για κάποιο λόγο. Και υπάρχουν λόγοι. Θα τα πούμε που τελείωσε 4-3. Έτσι, ξέρεις, γίνεται, ναι. Εχθές, στη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αγία Σοφιά, ο Παπαρένα, δηλαδή στο καινούριο γήπεδο, πρώτη φορά είχαμε μαζικές αποδοκιμασίες. Με το που τελείωσε το μάτς. Το οποίο έγινε, πώς να το πω, τόσο αυθόρμητα και καριέα, στο στυλ να το προλάβουμε. Τσαντίστηκε ο κόσμος. Τσαντίστηκε. Μετά. Που είχαν μείνει κανένα 2.000 στο γήπεδο, περίπου 2.000, χειροκρότησαν έτσι που είχε μείνει η ομάδα. Αλλά εκείνη τη στιγμή ο κόσμος πραγματικά τσαντίστηκε, γιατί έβλεπε μπροστά στα μάτια του τέτοια πράγματα. Και να τα πούμε και αυτά. Ναι, λέει ο Αλμέιδα μετά, ο οποίος ήρθε μετά τα μεσάνυχτα να μας μιλήσει στη συνέντευξη του. Είχε φορτώσει. Προφανώς και είχε φορτώσει, γιατί είχε φορτώσει, γιατί πήρε και αυτό το μήνυμα. Και πρέπει να καταλάβουν ότι η φετινή χρονιά δεν θα είναι όπως η περσινή, που ήταν η χρονιά μετά το ΤΑΠ. Και πολύ καλά έκανε ο κόσμος και έκραξε, και πολύ καλά έκανε και ο κόσμος και τσαντίστηκε. Γιατί ο κόσμος για να έρθει στο γήπεδο και είχε πάλι 20-25.000 θεατές, έχει δώσει για τα επίσημα, δηλαδή για την 5-9 την απέναντι θύρα από τις κάμερες, 90 ευρώ. Ενώ είναι κάτοχος διαρκείας, και για τις θύρες που είναι πλησίων των πεταλών 60 ευρώ. Δεν τα δίνει για να σπάνε τα νεύρα του. Όχι επειδή πήγε ένα αποτέλεσμα με τον τρόπο που πήγε, αλλά επειδή η εντύπωση την οποία έχει ο κόσμος είναι ότι από ένα σημείο και μετά βλέπαμε τα περσινά. Που είπε και ο Αλμέιδα. Δηλαδή, ομάδα που σταματάει να είναι σοβαρή και αρχίζει και κάνει τη μία γκάφα μετά την άλλη, και προπονητής που επαναλαμβάνει τέτοια λάθη. Γιατί η μία ανάγνωση είναι ότι η ομάδα πρέπει να μαθαίνει από τα λάθη της. Αλλά και ο προπονητής πρέπει να μαθαίνει από τα λάθη του. Και για μένα το κορυφαίο λάθος είναι η διαχείριση του Ubisoft. Δεν γίνεται ο Ubisoft να είναι ο MVP του match. Ο Μότσαρτ δηλαδή να κατεβάζει τη μία παρτιτούρα μετά την άλλη ως δεκάρι, να κάνει ένα κορυφαίο παιχνίδι αμυντικά, επιθετικά. Είχε γεμίσει όλο το match. Δηλαδή και στο πέναλτι βλέπεις τι κάθε τη βγάζει, το Λιβάη, στο σωστό timing κτλ. Και αυτόν τον παίκτη, αντί να τον επιβραβεύεις,
Αφού τον άφησες για 90 λεπτά, έτσι, δεν είναι να πεις ότι είχες κάποια δεδομένα από τα εργομετρικά και έλεγες μπορεί να παίξει 60 ή 70 λεπτά. Τον άφησες ολοκλήρωσε 90 λεπτά. Τον πας αριστερό μπακ, που ξέρεις ότι ο συγκεκριμένος δεν θέλει να παίζει αριστερό μπακ και έφυγε από τη Δυναμό Ζάγκρεπ ακριβώς για αυτόν τον λόγο, γιατί τον έβαζαν αριστερό μπακ. Και η απάντηση που δίνει πέρα από τον έξτρα παίκτη στη μεσαία γραμμή, που πρέπει να σταματήσει αυτό να το λέει, διότι ούτε ο Πινέδα είναι για να παίζει δεξιμπακ, ούτε ο Γιούμπισιτς για να παίζει αριστερό μπακ, και το κυριότερο δεν του βγαίνει. Ναι, όταν δηλαδή τώρα κάτι πάβει να είναι τρίκ και γίνεται μοτίβο και το μοτίβο αποτυχάνει, παιδιά, αποτυχάνει και η ομάδα μετά. Δηλαδή δεν μπορείς να επαναλαμβάνεις το ίδιο λάθος και να λες μετά ότι τον έβγαλε το Γιούμπισιτς γιατί έπρεπε να παίξει ο Μάνταλος. Αυτό μου φάνηκε στο δικό μου μυαλό πολύ ακατανόητο. Όχι για τον Μάνταλο. Το ίδιο θα έλεγα αν έλεγε ότι γιατί πρέπει να παίξει ο Λαμέλα, γιατί πρέπει να παίξει ο Περέρα. Δηλαδή έχεις τον κορυφαίο σου παίκτη στο 10 και τον αλλάζεις για ποιο λόγο, αφού είναι ο κορυφαίος σου παίκτης. Δεν τον αλλάζεις να τον βγάλεις από το γήπεδο. Τον βάζεις αριστερό μπακ. Αυτό το συζητάει πάρα πολύ ο κόσμος για το Γιούμπισιτς. Και το άλλο, και το έχουμε πει κάποια στιγμή πέρσι, θα τα λέμε και πιο έντονα τώρα. Με ποια έννοια? Το ποδόσφαιρο σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις 5 αλλαγές. Δεν σημαίνει ότι ντε και καλά θα κάνεις 5 αλλαγές ανεξάρτητα από τις ανάγκες που έχει η ομάδα σου μέσα στο παιχνίδι. Δεν σημαίνει ντε και καλά ότι πρέπει να παίζουν σε κάθε μας 16 παίκτες. Ούτε ότι πρέπει κάθε φορά μόλις το χρονόμετρο λέει το 60 να γίνονται 5 αλλαγές μετά. Εγώ θέλω να πω το εξής, Γιάννη. Συμφωνώ καταρχάς. Δεν νομίζω και να υπάρχει κανένα λόγο. Για τα διαφωνεί δεδομένα, ναι, αν τα εργομετρικά ξέρω εγώ, το Ηλίασον και του Κατσίνοβιτς δείχνουν ότι δεν ήταν για 90, γιατί είμαστε. Αυτό γίνεται, δεν παίζει. Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω. Ναι, αυτό ναι, δέχομαι, και είμαστε και περαιτέρω. Κάνει τις αλλαγές κτλ. Αλλά υπήρχαν πολλά πράγματα που τα ξαναείδε ο κόσμος και δεν έχουν να κάνουν με την εκτίμηση που υπάρχει ή την αγάπη που υπάρχει στο Ματίας Αλμέιδα. Έχει να κάνει με τη τσαντίλα τη στιγμή ότι, όπα, ναι, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Δεν είμαστε εδώ για να τα επαναλαμβάνουμε μέχρι να βγουν οι ιδέες. Γιατί οι ιδέες δεν θα βγουν. Θα σου πω κάτι σε αυτό. Επειδή εγώ το έδαξε πολύ χαλαρά το παιχνίδι κτλ., εγώ είδα δύο εικόνες. Όχι γιατί έγινε το 4-0 και μετά το 4-3, ξέρεις, που είναι και στιγμές που μπορούσε να μην κάνει το αυτογκολ ο Βίντα που του έβαλε το 4-1 ή να βάλει το πέναλτι. Δεν μιλάω κάτι extreme. Τα απλά να βάλει το πέναλτι ο Λιβάη και να γίνει 5-1 και να ξανασχολάσει ο Γάμος. Εγώ λέω το εξής. Εγώ είδα δύο εικόνες από την ΑΕΚ ως συμπέρασμα. Όσο κι αν ο αντίπαλος δεν προσφέρεται, είμαστε καλοκαίρι, γιατί δεν μην τα παίρνουμε και τόσο σοβαρά, εννοώ όλα αυτά. Εγώ είδα δύο πράγματα. Εγώ, το έχω πει πολλές φορές. Κατά φιλικά, εγώ καταλαβαίνουμε, μπορεί να καταλάβεις δύο-τρία πράγματα μέχρι εκεί. Το ένα, είδα την διαφορά της ΑΕΚ από πέρσι προς το καλύτερο. Δηλαδή, τρεξίματα. Παίχτες που να υπηρετούν αυτό που θέλει ο Αλμέιδα σε μεγαλύτερο βαθμό. Επαναλαμβάνω, μην μπερδεύεστε ότι ο αντίπαλος ήταν εύκολος. Το θέμα είναι η διάθεση. Ανταγωνισμό των παικτών. Και ανταγωνισμό παικτών. Τρέχουν τα ποδαράκια μας. Τώρα ξέρουν ότι όποιος δεν πάει καλά, υπάρχει κάποιος πίσω που θα του φάει τη θέση και μετά δεν ξέρει αν θα ξαναπαίξει και πότε θα ξαναπαίξει. Αυτό ήταν το θετικό κομμάτι. Το αρνητικό ήταν με όλα όσα ζήσε η ΑΕΚ πέρσι. Δηλαδή, ακίνα τα 2-2 στο τέλος και αυτά και τα λοιπά, που αυτό είναι για μένα πρόβλημα, να αλλάζεις πράγματα και να μια ασθένεια να σου εμφανίζεται πάλι, πολύ μεγάλο πρόβλημα, πρέπει να το λύσεις αυτό το πράγμα. Και το δεύτερο, συμφωνώ απόλυτα με τον Γιάννη, το έλεγα και εγώ πέρσι με τον Πινέδα. Εντάξει, έγινε μία φορά, έγινε δύο, θυμάστε το έλεγα για τον Πινέδα. Έγινε μία φορά, εντάξει. Μάλιστα, έχει τρεξίματα. Πολύ ωραία. Δεν μπορεί να τον βγάζει τον Πινέδα συνέχεια από τα χαφ, έλεγα. Για να παίξει δεξί μπακ, γιατί όσοι την παίρνουν είναι καλά. Δεν με ενδιαφέρει, βλέπω έναν άλλο. Γιατί τα τρεξίματα του Πινέδα, αυτό το την εκρηκτικότητα, δεν έχει στα χαφ. Χάνει λοιπόν κάπου αλλού. Και τώρα και το κάνει με το Γιούμπισιτς. Θέλω όμω να πω κάτι. Οι προπονητές εύκολα δεν αλλάζουν. Να το ξέρουμε αυτό. Έχουν τα καλά τους και τα στραβά. Έχουν όλοι οι προπονητές κάποιες αλλαγές. Απλά όταν συζητάμε ότι κάποια λάθη δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται και να μαθαίνουμε από αυτά, γιατί αυτή έγινε η συζήτηση στη συνέντευξη τύπου και είπε ο Αλμέιδα ότι η ομάδα δεν έχει μάθει προφανώς από τα λάθη αφού τα επαναλάβαμε. Πρέπει και ο προπονητής να μην επαναλαμβάνει τις ίδιες επιλογές, οι οποίες αποδεικνύονται μέσα στο γήπεδο ότι είναι λανθασμένες. Και έγιναν και άλλα πραγματάκια. Δηλαδή κάποια στιγμή η ΑΕΚ έχει φτιάξει αριστερή πλευρά Γιούμπισιτς Κοϊτά. Έχει μπει ο Κοϊτά μέσα φουριός. Έδειξε από τους παίκτες που μπήκαν από το πάγκο, ήταν ο μοναδικός που πήγε να κάνει τη διαφορά. Έδειξε αμέσως τη διαφορά με κάποιες ενέργειες. Και μετά τι βλέπαμε, και εκεί περίμενα μια παρέμβαση από τον Αλμέιδα, να γέρνει η ΑΕΚ μόνιμα από δεξιά. Δηλαδή να πηγαίνει μπάλα μόνιμα σε Φερνάντες, Άμραμπατ, Μάνταλο από τη δεξιά πλευρά και να ταλαιπωρεί την μπάλα. Και κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι ναι, κάποια πράγματα κερδίζεις και κάποια πράγματα χάνεις με το one man show του Άμραμπατ ή του Φερνάντες, αλλά δεν. Πώς να το πω, αλλά δεν έχει προτεραιότητα το one man show. Προτεραιότητα έχει η ομάδα. Πρέπει να κάνεις μέσα στο γήπεδο αυτά τα οποία ωφελούν την ομάδα. Τέλος πάντων, στο καλό διάστημα μας έδειξε η ΑΕΚ πραγματικά, γιατί και εκεί, όπως το είπε και ο Αλμέιδα, μέχρι το 66 ήταν ΑΕΚ του Αλμέιδα. Ποδόσφαιρο της μιας επαφής, ποδόσφαιρο με ένταση, με ενέργεια. Και γι' αυτό άλλωστε, επειδή ήταν σοβαρή, το είχε πάει στο 4-0
Και κάποια στιγμή ψάχναμε στο γήπεδο ποιο είναι το ρεκόρ της μεγαλύτερης νίκης της ΑΕΚ. Μας ερχόταν το μάτς με τη Χερφόλη για το 5-0 και ήταν τελικά ένα 6-0 με την Γκρεβενμάχερ. Έτσι. Αλλά μετά έγινε 4-3. Οπότε δεν χρειάστηκε το μνημονεύσουμε. Έχεις άρχισε να ψάξεις άλλα. Πήγε 4-4 από 4-0. 0-3 στην Αγία Σοφιά, γιατί μετά το 4-0 η Ίντερ από την Ανδόρα έκανε ένα 0-3. Ίντερ από την Ανδόρα, όχι Ίντερ Μιλάνου. Έτσι. Λοιπόν, 3 σερι γκολ η Άκη έχει να δεχθεί από την ήττα με τον Ολυμπιακό. Γιατί μετά το 0-3 έχει μειώσει ο Στίβεν Τσούμπερ. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε την επόμενη μέρα. Έχουμε μεταγραφές, γιατί ο Παναθηναϊκός φέρνει τον ΔΕΤΕ. Και είναι και καλά να λέγονται νωρίς όλα αυτά που λέμε. Ναι, είναι πάνω στο μπάτς και είναι καλά να λέγονται νωρίς. Να το κάνω πιο θρίλερ. Και το κάνει. Θρίλερ τι? Το παιχνίδι στην Ανδόρα. Ναι. Ότι η ΑΕΚ δεν έχει νικήσει πλαστικό γλωτάπιτα. Γιατί έχει παίξει πολλές φορές. Έχει παίξει, θυμάμαι εγώ, 3 ευρωπαϊκά μάτς, γιατί τα έχω καλύψει. Το ένα ήταν στην Αυστρία με τη Ζάλτσμπουργκ. Ναι. Το έχασε 1-0. Το άλλο ήταν στη Δανία με την Χερφόλγκε. Το είχε χάσει 2-1 με προπονητή τότε τον συγχωρεμένο τον Γιάννη Παθιακάκη και στη ρεβάνση και νικήσει 5-0. Και ένα παιχνίδι στη Σουηδία που ήταν για τον όμιλο με την Έλφσμπουργκ που είχε έρθει 1-1. Τώρα δεν θυμάμαι κάποιο άλλο. Ήταν συνθετικό. Το λέγαμε και χθες. Συνθετικό. Όταν λέω πλαστικό, αυτό εννοώ. Συνθετικό χλωτάπι. Είναι το φοβερό. Κοίτα, έχει συνθετικό γήπεδο. Δηλαδή έχει γήπεδο με συνθετικό χλωτάπι. Εδώ στην πρώτη φορά, ναι. Ναι, οπότε εκεί λογικά θα δουλέψει και η ομάδα αυτή την εβδομάδα. Απλά δεν θα πάει Ανδόρα για τουρισμό. Δηλαδή έχει τα λεφτά. Ναι, μάλλον. Καλό είναι να κάνουμε και τη δεύτερη νίκη. Καλό είναι αυτό να πιεστείς και ναι, μπράβο, να μην πας και κάνεις και μια ήττα. Γιατί με τις δύο νίκες πάμε να πλησιάσουμε στη 14η θέση. Νωρίς, ναι. Είναι νωρίς. Αλλά δηλαδή φαντάζομαι ότι η 14η Σκωτία και η 13η Αυστρία έχουν πάρει περισσότερους βαθμούς μέχρι τώρα στα προκριματικά, γιατί έχουν παίξει και διαφορετικά και έχουν πάρει περισσότερους. Αλλά η 12η Νορβηγία έχει λιγότερους από εμάς. Φέτος επαναλαμβάνω βαθμούς. Όσο θα κερδίζουν οι ομάδες και θα προχωρούν και αν μπουν και οι τέσσερις. Και οι Σκοτσέζοι δεν έχουν 5, δια 5, δεν είναι. Οι Σκοτσέζοι, ναι, έχουν αυτό το χάντικαπ. Εμείς έχουμε το δια 4. Ναι. Ναι. Και οι Αυστριακοί έχουν δια 5. Ναι. Ακριβώς. Αυτό είναι καλό. Η Νορβηγία που είναι 12η και είναι αυτό που θέλουμε είναι 4. Και οι Ισραηλοί που είναι 10. Εντάξει, αλλά, αυτά θα τα δούμε μετά. Αλλά αυτά τώρα, ναι. Το βασικό είναι αν μπορέσουν να προχωρήσουμε νίκες για να μαζεύουν βαθμούς και φυσικά μπουν στους ομίλους όλοι. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί αλλιώς έτσι θα γίνει την κουβέντα. Ναι. Γιατί θα πηγαίνει δια 4. Άλλο όμως να έχει 3 ομάδες δια 4 ή και 2 και αν έχει 4 ομάδες. Εντάξει, είπαμε. Τα λέμε τώρα που πρέπει να τα πούμε για όλες τις ομάδες. Του Γιούμπισιτς στο 6ο λεπτό είναι γρηγορότερο γκολ που φτάνει τον γκολ που είχε βάλει ο Γκάλο επίσης στο 6ο λεπτό σε εμάς με τη Celtic στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Α, στο Άκα που είχε βάλει. Ναι. Σωστό. Ωραίο. Και ο Λιβάη είχε εκτελέσει 11 πέναλτι και είχε χάσει τα 4. Κάτι πρέπει να κάνει. Έγινε ένα θέμα συζήτηση και αυτό συνέντευξη τύπου. Φύγαμε τα ξημερώματα που λέω. Εντάξει, μα σε δύο περιπτώσει έχει πολλά να πει. Θάο Γιακόπουλο μαζί μα, έλα, θα μου τα ακούσει όλα αυτά. Τα ακούς. Καλημέρα. 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 Θυμάμαι ότι επίση μια μεγάλη νίκη με 6-0 τη ΣΑΚ ήταν με την απέναντι στην Γκρεβενμάχερ. Ναι, αυτό την είπε ο Γιάννη. Αλλά τώρα ξέρει με την Πόρτο. Τώρα δεν είναι Λουξεμβούργο, Ίντερ, Σκάρδε κτλ. Ήταν μεγάλη νίκη, δεν το συζητάμε. Νομίζω ήταν την επομένη χρονιά. Που είχε φτάσει η ΑΕΚ. Αυτό λέω. Ναι, δηλαδή, με προπονητή ο Πούσκας. Ναι, δεν μνημονεύεται τόσο πολύ με την έννοια ότι επειδή ακριβώς είχε προηγηθεί εκείνη η τρομερή πορεία, δηλαδή να έχει βγάλει δύο αγγλικές ομάδες, να έχει βγάλει ομάδα από τη Σοβιετική Ένωση. Εντάξει, μιλάμε για. Δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος ακούγοντας Derby και DDR. Δεν καταλαβαίνει. Ναι, δεν καταλαβαίνει. Δύο αγγλικές ομάδες. Αυτό είπα. Δύο αγγλικές. Ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση. Και να δικείται κιόλας. Δύο ομάδες τότε. Αυτό, για να είναι στο UEFA. Δεύτερη τρίτη ήταν η Derby και η QPR. Λοιπόν. Λέω αδικείται για αυτό το λόγο. Λοιπόν, πρέπει να σου πω πριν πάμε στα ΤΣΑΕΚ ότι μια συμπαράσταση στο Γιάννη και στο φίλο τον Αντώνη που έχουν το δικό του κώδικα. Γιάννη μου, ούτε σε Ολυμπιακού αγώνε μπορεί να πάμε στην Αγγλία για μετάλλιο στην μπάλα. Μόνο Μεγάλη Βρετανία επιτρέπεται. Πρέπει να το αλλάξουμε. Δηλαδή, ο καθένα με τον πόνο του. Έχει γίνει ό,τι έχει γίνει χθε και θέλει ο φίλο ο Αντώνη για την Αγγλία. Έχουν τον πόνο του. Τι να κάνουμε. Δεν πιστεύω να έχει κανένα πόνο με την Αγγλία, Θάνο. Όχι, κανένα. Έτσι, νορμάλ άνθρωπος ο Θάνος. Μια χαρά. Λοιπόν, για πάμε τώρα το δικό σου σχόλιο για το χθεσινό παιχνίδι, πρώτα απ' όλα. Κοίταξε, επειδή έλειπε τις προηγούμενες μέρες ο Γιάννης με άδεια, θυμάσαι ότι σου έλεγα και ήμουν προβληματισμένος βλέποντας τα φιλικά της ΑΕΚ, τα αβίαστα λάθη που έκαναν οι παίκτες της, την παθογένεια που είχε από πέρσι. Πόσες φορές το είπα αυτό το πράγμα στα φιλικά της ΑΕΚ. Το θυμάσαι, ναι. Μπάμπη. Σωστό. Και απλώς λέγαμε φιλικά, μήπως αυτό λίγο, ναι. Έτσι, λίγο αλλιώς. Μια παθογένεια που έβγαζε
όπως και πέρσι δηλαδή, σε παιχνίδια και με μικρές ομάδες. Και την πλήρωσε πολύ ακριβά. Και την πλήρωσε πολύ ακριβά. Τι είδαμε λοιπόν χθες? Είδαμε μια ΑΕΚ που για 62-63 λεπτά ήταν καταπληκτική, που έχανε ευκαιρίες, που μπορούσε να είχε πάρει την πρόκριση πολύ πιο άνετα με σκόρ ρεκόρ. Και από το 62 και μετά η ΑΕΚ με τις αλλαγές που κάνει ο Αλμέιδα ρίχνει τους ρυθμούς, όπως γινόταν από υπερβολική σιγουρία ή από οτιδήποτε άλλο, και γίνονται φοβερά αβίαστα λάθη. Αβίαστα λάθη από δύο, εγώ θεωρώ, σπουδαίους παίχτες διεθνείς, όπως είναι ο Βίντα και ο Στρακώσα, που έκαναν λάθη που δεν μπορώ να καταλάβω πώς το σκέφτηκαν. Στην περίπτωση του γκολ, του αυτογκολ με το Βίντα, το πιθανότερο είναι ότι ο Βίντα νόμιζε ότι ήταν σε καλή θέση πίσω ο Στρακώσα και προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα για να ξεκινήσει από εκεί το build-up της ΑΕΚ. Γιατί έβλεπε ότι μπροστά είχε μια δυσκολία να ξεκινήσει ο ίδιος. Εκεί ο Στρακώσας, σαν έμπειρος τερματοφύλακας, έπρεπε να του φωνάξει ότι είμαι εκτός θέσεως. Έκανε ένα σουλατσάρισμα έξω από την αιστεία του ο Στρακώσα. Εντάξει, δεν ήταν και πολύ όμως εκτός. Δηλαδή, νομίζω ότι και ο Βίτα που γελάει, καταλαβαίνετε, έχει βάλει πολύ ύψος και πολύ δύναμη στην κεφαλιά. Δηλαδή, το καταλαβαίνει επειδή είναι έμπειρος. Εντάξει, καταλαβαίνω πώς το λες, αλλά νομίζω ότι περισσότερο είναι το Βίτα. Στο δεύτερο γκολ, στο πέναλτι, εκεί πρέπει να προσέξει, να σιγουρεύσει την πάσα του ο Στρακώσα. Διότι ξέρει ότι και ακόμα και πέναλτι να μην ήταν, να μην έγινε η μεγάλη επαφή με τον αντίπαλο, ο διαιτητής θα το δώσει ως πέναλτι βλέποντας ένας προς ένα σε εκείνη τη φάση. Καλά. Με τον βέβαια αντίπαλο. Βέβαια να το δώσουμε και το τέταρτο που έχει βγάλει νωρίτερα. Ναι, βεβαίως, έχει κάνει και και την ασίστ στο Λιβάη. Και ας μην καταγράφεται. Και ας μην καταγράφεται, γιατί είναι η δεύτερη προσπάθεια. Δηλαδή έχει χάσει το πρώτο σκόρ. Α, έχει χάσει πω. Ναι. Αλλά ουσιαστικά είναι. Αλλά μην ξεχνάς την ωραιότερη ασίστ τερματοφύλακα παλιά στο Λιβάη, την είχε δώσει ο Στάνκοβιτ στον αγώνα με τη Λαμία. Στη Λαμία. Εντάξει, όμως ήταν έξυπνο αυτό που κάνω. Εντάξει, παιδιά, ο Στάνκοβιτς, Στρακώσκα είναι σπουδαίος goalkeeper. Καλά, και νομίζω μας έξυπνο. Όπως και ο Βίτα, ήταν πολύ καλά. Περισσότερο ήταν αυτό που συζητήσαμε και στη συνέντευξη τύπου. Δηλαδή, και το παραδέχτηκε ο Αλμέιδα. Κακή νοοτροπία. Όχι, ήθελα να πω για το Στρακώσκα. Τι λέει ο Αλμέιδα, έτσι, Θάνο, ότι σεβόμαστε κάθε αντίπαλο. Η ΑΕΚ από το 60 και μετά δεν σεβάστηκε την Ίντερ. Συμφωνώ, όπως δεν σεβάστηκε και πολλές ομάδες πέρσι. Ανικοειδευόμαστε. Λοιπόν, όταν αυτό επαναλαμβάνεται συνέχεια, ο προπονητής κάτι πρέπει να διορθώσει. Δεν το βρίσκω να λέμε ναι, γίνονται λάθη. Δεδομένο είναι αυτό. Πρέπει να διορθώσει φυσικά. Ο προπονητής. Άρρωστε το είπε και συνέντευξη τύπου. Πιθανόν δεν τους μεταδίδω εγώ κάποια πράγματα. Δεν να έβγαλε έξω τον εαυτό του, άρα πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Προφανώς είναι ευθύνη του προπονητή. Όχι, εκεί είπε ότι όταν αναλύουμε τα λάθη, επειδή τα έχουμε αναλύσει, είτε οι ποδοσφαιριστές δεν ερμηνεύουν σωστά τις οδηγίες που τους δίνουμε, είτε ο προπονητής δεν τους το δίνει με τον τρόπο να το καταλάβουν. Ναι. Κάπως έτσι το είπα εγώ με διαφορετικές λέξεις. Το ίδιο πράγμα. Ήθελα να πω απλώς για το Στρακώσια, επειδή το έκαμε χθες και έλεγες ότι μπορεί να τον βάλει τον Πρινιόλι, αλλά λέγαμε ότι στο βάθος χρόνου θα είναι βασικό στο Στρακώσια. Μα το έδειξε ξεκάθαρο ότι θα είναι βασικό στο Στρακώσια. Ναι, εντάξει. Είναι και λογικό. Είναι λογικό. Έχει το περιμέναμε ένα, δηλαδή. Έχει πάρει έναν τερματοφύλακα που ήταν διεθνής. Είναι διεθνής με την Εθνική Αλβανία. Είναι ένας τερματοφύλακας που έχει εμπειρία αγώνων σε μεγάλες κατηγορίες όπως με τη Λάτσιο και τη Watford. Είναι ένας τερματοφύλακας που η ΑΕΚ στην ιστορία της δαπανά τα περισσότερα χρήματα ετησίως για να τον πληρώνει. Εντάξει, σίγουρα ο Μπρινιόλι θα έρθει σε δεύτερη ημίρα. Όταν όμως η ΑΕΚ υπολόγιζε πέρσι τον χειμώνα στην περίπτωση Μπρινιόλι, δεν είχε καν σκεφτεί την περίπτωση 300. Βγήκε αυτή η περίπτωση, βγήκε γύρω στο Μάιο. Και ίσως δεν ήξερε και ακόμη αν θα αλλάξει και τους δύο γκολκίπερ, θα κρατήσει τον ένα με τον Μπρινιόλι. Ήταν νωρίς ακόμη. Ναι. Είναι μια όχι ούτως ή άλλως, είναι αναβάθμιση. Μια προσωπική επιτυχία, όπως για να το κάνουμε και σε αναβάθμιση αυτή του Κονέ. Γιατί έχει οικογενειακές σχέσεις με την οικογένεια 300. Τι άλλο είδε από το ματς? Τι σου έκανε εντύπωση και στα θετικά και στα αρνητικά? Κοίταξε, στα αρνητικά να πω ότι κάτι πρέπει να γίνει και στην περίπτωση του Λιβάη Γκαρσία με τα πέναλτι. Και πέρσι έχασε πέναλτι στην πρώτο αγώνα της σεζόν και πέρσι έχασε πέναλτι σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Επίσης δεν ξέρω τώρα πώς το έχει ως σύστημα ο Λιβάη. Πάντα στην ίδια γωνία εκτελεί, στην ίδια πλευρά εκτελεί το πέναλτι και αυτό όταν
το δούνε 5-6 φορές οι αντίπαλοι τερματοφύλακε, μιλάω για στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι ένα πράγμα που το γνωρίζουν και ξέρουν πού θα εκτελέσει ο Λιβάη το πέναλτι. Και επειδή λέει ο κόσμος ότι παιδιά, γιατί δεν τα ρωτάτε, τα ρωτάμε. Χθες δηλαδή, αυτό τώρα που περιγράφει ο Θάνος, ρωτήθηκε ο Αλμέιδα. Ναι, ότι ο Λιβάη είναι ο εκτελεστής που σημαδεύει την διαγωνία. Και λέει ο Αλμέιδα, δεν έχω joystick να τον κάνω να πάει στην άλλη γωνία. Και η απάντηση ήρθε από την αίθουσα ότι. Να αλλάξει το εκτελεστή, το έχετε σκεφτεί. Δηλαδή... Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Και λέει στηρίζω τους ποδοσφαιριστές. Ή να συζητήσουμε το Λιβάη. Ή να συζητήσουμε το Λιβάη. Ρε παικταράς ο Λιβάη, αλλά όταν κάποιος εκτελεί 11 πέναλτι και έχει χάσει τα 4. Ναι, είναι θέμα. Δεν λες ότι είναι ο αξιόπιστος εκτελεστής. Δεν είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Και δεν έχει κι άλλους παίκτες. Έτσι, προφανώς. Έχει δηλαδή παίκτες να το εκτελέσουν. Γι' αυτό γίνεται αυτή η συζήτηση. Εγώ προσπαθώ να φέρω και στο μυαλό μου ποιοι άλλοι παίκτες τη ΣΑΚ έχουν εκτελέσει πέναλτι. Θυμάμαι ο Πινέδα, ο οποίος και Πινέδα έχει χάσει πέναλτι, έτσι. Και τελευταία είχε χάσει με την εθνική ομάδα της χώρας του. Ένα πέναλτι που δεν βοήθησε το Μεξικό να περάσει την επόμενη φάση. Αλλά άλλοι παίκτες δεν θυμάμαι να εκτελούν. Ο Άμπραμπατ, ήταν αξιόπιστος. Ναι, ο Άμπραμπατ. Μια κοίταση ο Άμπραμπατ. Δεν ξέρω. Ο Αλμέιδα λέει ότι θα είναι πιθανότατα ο δεύτερος σεντρεφόρ της ΑΕΚ. Ναι, τον βλέπει ως φόρο όπως και τον Τσούμπερ. Ναι. Δεν είδατε εσείς να παίζει σεντερφόρ ο Άμραμπατ, γιατί εγώ προσπαθούσα να σπάσω το κεφάλι μου πώς έπαιζε ο σεντερφόρ. Συνέχεια έπαιρνε την μπάλα, έβγαινε έξω είτε από δεξιά είτε από αριστερά. Δεν είναι σεντερφόρ, παιδιά. Μέσα στην Εδώ είναι δύο πράγματα που πρέπει να κρατήσουμε. Το ένα, και το είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή και ίσως να αρχίσουμε να το βλέπουμε και πιο συχνά, ότι ο Αλμέιδα ζητάει άλλα πράγματα πια από τον παίκτη κορυφής. Δεν ζητάει πράγματα που θα έβρισκε από τον Πόνσε ή από τον Φανβέρτ. Δηλαδή θέλει να κινούνται και οι τέσσερις της μεσοπιθετικής γραμμής περιφερειακά με κάποιο τρόπο. Οπότε προφανώς γι' αυτό έχει στο μυαλό του τον Άμπραμπατ ή τον Τσούμπερ ή ακόμη και από τον Λιβάη που το ζητάει. Αλλά το δεύτερο είναι αυτό για το οποίο συμφωνούμε όλοι. Άλλο να κάνω τον Λιβάη Γκαρσία και στην ηλικία που είναι φορ και άλλο τον 38 Άμπραμπατ. Έτσι. Λοιπόν, αυτό χθες μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Λέω πώς το εννοεί ο προπονητής, δεν έχω καταλάβει. Γιατί δεν μπορεί να κάνει το δεύτερο φως. Η κίνηση που πραγματικά προκάλεσε εκνευρισμό στην εξέδρα και το συζήταγε όλος ο κόσμος και μετά, γιατί αργήσαμε να φύγουμε από το γήπεδο συνολικά, ήταν αυτό που έγινε με το Ubisoft. Δεν μπορούσε να το κατανοήσει κανείς. Ούτε η απάντηση στη συνέντευξη τύπου ήταν πιστική. Ναι, και ξέρεις, είναι πραγματικά. MVP του αγώνα, δηλαδή ο κορυφαίος παίκτης ως δεκάρι. Ποιος ο λόγος να αντικατασταθεί ως δεκάρι από τη στιγμή που επιλέγεις να βγάλει τον 90 λεπτό. Ναι, αφού επιλέγεις να βγάλει το 90 λεπτό, δεν τον έκανε αλλαγή όπως τον Κατσινόβη στον Ελίασο, και τον πας αριστερό μπακ που γνωρίζεις ότι ο ίδιος δεν θέλει να παίζει αριστερό μπακ, γιατί ήταν και ένας από τους λόγους που έφυγε από τη Δυναμό Ζάγκρεπ. Και αλλάζει το δεκάρι σου, ενώ έχεις ένα δεκάρι που είναι ο κορυφαίος στο μάτσο. Γιατί συνεχίζει να κάνει το ίδιο. Δηλαδή ήταν κάπως μια. Να το Πινέδα, το ίδιο πράγμα. Μια ανέτεια μετατόπιση, η οποία δεν λειτουργήσε κιόλα. Και ενώ έχεις αριστερό μπακ στο πάγκο, έτσι. Ο Πίλιος ήταν στο πάγκο. Σωστό. Και μπορούσε να βάλει το Πίλιο. Γιατί να κόψεις έτσι την ομάδα με τον. Και βέβαια δεν πήρε τίποτα από τις αλλαγές πλην του Κοϊτά. Μόνο ο Κοϊτά ήταν παίκτης διαφοράς. Που από ένα σημείο και μετά για κάποιο λόγο, ίσως δεν τον έχουν γνωρίσει ακόμα ως παιχνίδι, σταμάτησαν να τον παίζουν. Παίζαν συνέχεια. Έβγαινε Άμπραμπατ δεξιά, ήταν ο Φερνάντης δεξιά, ανέβαινε ο Ρότα δεξιά, έδινε και ο Μάνταλος την μπάλα δεξιά. Street football. Οι αλλαγές δεν βγήκαν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Μετά το αυτά πρέπει να τα δει όμως ο προπονητής τώρα που είναι νωρίς. Ο προπονητής τώρα. Επίσης ένα άλλο μείον, ότι ο Μουκουντή είναι πολύ βαρύς. Είναι σε κάποιες φάσεις είναι και εκτός θέσεως. Πήγε να δημιουργήσει 2-3 φορές λάθη στη μεσαία γραμμή. Δεν ήταν καν στο χώρο ευθύνης του στην άμυνα. Πήγε να δημιουργήσει λάθη με μεταβιβάσεις, οι οποίες τελικά διορθώθηκαν με λάθος μεταβιβάσεις. Επίσης. Και να πούμε εδώ ότι κρίνουμε σε σχέση με την εικόνα που είχε η ΑΕΚ στο προβληματικό κομμάτι με την Ίντερ Σκάλδες. Είπαμε για το πρώτο κομμάτι, όταν ήταν σοβαρή, τι μπορούσε να κάνει, έτσι. Δεν κρίνουμε το πώς θα πάει όλη χρονιά. Όλη χρονιά μπορεί να πάει τρέμπλη. Δεν το ξέρεις, θα το δεις το Μάιο. Αλλά η χθεσινή εικόνα είχε και θετικά στοιχεία και αρνητικά στοιχεία. Να κρίνουμε την ΑΕΚ τώρα. Καλά, προφανώς. Ήταν πολύ αστείο. Αλλά δεν θα είναι αστείο αν η ΑΕΚ επαναλάβει κάποιο κάζο όπως αυτό που είχε πριν λίγα χρόνια με τη Βελέσ του Μόσταρ. Λοιπόν, εκεί δεν θα είναι καθόλου αστείο. Γι' αυτό δεν μπορεί να συλλάβει. Να είσαι στο 4-0 και να το κάνεις στο 4-3, γι' αυτό είναι θέμα συζήτησης. Αυτό το.
Μα ούτω ή άλλω η ομάδα το πήρε το μήνυμα. Γιατί επαναλαμβάνω, η ακαριέα, η αυθόρμητη αντίδραση του κόσμου που ήταν περίπου 25.000 στη Φιλαδέλφια με τη λήξη του αγώνα ήταν μαζική αποδοκιμασία που πρώτη φορά την ακούσαμε στην Αγία Σοφία. Ναι, και τέτοια ακουστική το γήπεδο που ακούγεται έντονα. Βρε, όλοι αποδοκίμασαν τώρα και ήμουν. Απλά μετά όταν έφυγε πολλοί κόσμος, γιατί και πολλοί κόσμος είχε νεύρα και και ηρέμησε μόλι ο κόσμος. Έμειναν μετά 2-3.000 που όταν η ομάδα ήταν μέσα έριξαν και το ένα χειροκρότημα. Δηλαδή εκεί πια επικράτησε και το ζήτημα ότι οκ, στηρίζουμε την όχι, ομάδα. Όχι, βγήκε η Τσαντίλα. Έφυγε η Τσαντίλα. Λοιπόν, από τα θετικά είναι η εμφάνιση στα 60 πρώτα λεπτά. Εγώ θεωρώ ότι ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση της ΑΕΚ. Και ο αντίπαλος δεν είναι αυτό που λέμε πρόσκοποι και ξυλοκόποι. Οι Ισπανοί και οι Γάλλοι ποδοσφαιριστές να είναι πρόσκοποι και ξυλοκόποι. Όχι, οπότε, δεν είναι και μεγάλη σπουδή. Οπότε κλείνουμε, γιατί μα θυμίζει η Μάιρα ότι ξεπεράσαμε. Απλά να δούμε στη ρεβάνς αν η ομάδα θα παίξει σε γήπεδο με πλαστικό χορτάρι. Υπάρχουν δύο γήπεδα. Ένα το Ανδόρα Βέλα που έχει πλαστικό χορτάρι και είναι 1.800 θέσεων που είναι και η έδρα τη. Με τη Βελέζα εκεί έπαιξε. Ναι. Και υπάρχει και ένα άλλο που είναι 3.500 θέσεων που αυτό έχει κανονικό χορτάρι. Ωραία. Θα μιλήσουμε αύριο για τα οι προβληματισμοί που υπάρχουν για το πλαστικό χορτάρι, έτσι, στην ομάδα. Ωραία. Πάμε δελτίο. Ευχαριστούμε πολύ τον Θανό Γιακόπουλο. Καλημέρα.